Γεια χαρά σε όλους, είμαι ο Jim και σήμερα έχουμε ένα ιδιαίτερο βίντεο στο οποίο θα σας πω τη γνώμη μου για τη συλλεκτική φιγούρα Hot Toys DX11 The Dark Knight Joker 2.0 1/6 scale figure. Τη φιγούρα αυτή την αγόρασα διαδικτυακά από ένα ελληνικό site, το Figure Shop, το οποίο ασχολείται με φιγούρες πάρα πολλών ειδών και το προτείνω σε όλους όσους ενδιαφέρονται στην αγορά φιγουρών. Όσον αφορά τον Joker τώρα, επειδή δεν υπήρχε καινούριος λόγω της ηλικίας του, μου έδωσαν σε πάρα πολύ καλή τιμή ένα μεταχειρισμένο. Παρόλο που λείπουν κάποια αντικείμενα, η φιγούρα βρίσκεται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, καθώς και τα υπόλοιπα εξαρτήματα που υπάρχουν μέσα. Επέλεξα γι' αυτό το λόγο, αντί να τον ξεπακετάρω, να σας δείξω τουλάχιστον αυτά που παρέλαβα και να σας πω την γνώμη μου για το όλο πακέτο. Αρχίζοντας λοιπόν με το κουτί, οπτικά μου αρέσει πάρα πολύ, είναι απλό, χωρίς περίεργους χρωματισμούς στη σχέδια, έχοντας τον βαθύ σκούρο μοβ χρωματισμό όπως το παλό του Τζόκερ στην ταινία, καθώς και όλη η επιφάνεια του κουτιού χρησιμοποιεί το μαυακερό υλικό με το οποίο είναι φτιαγμένο το παλτό. Το κουτί κουμπώνει με έναν μαγνητικό μηχανισμό και μπαίνοντας στο εσωτερικό έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο αυτοκόλλητο γράφοντας και μια αρκετά ωραία κίνηση της Hot Toys είναι αυτή εδώ η κάρτα του Τζόκερ με μια παραμάνα στο πλάι, έτσι ακριβώς όπως ήταν στην ταινία. Αφαιρώντας λοιπόν το καπάκι, εδώ βρίσκεται η φιγούρα μαζί με ένα έξτρα κεφάλι με χαμογελαστή έκφραση. Ο Τζόκερ έρχεται μαζί με πάρα πολλά διαφορετικά αξεσουάρ. Συγκεκριμένα διαθέτει 2 εναλλακτικά κεφάλια, 14 διαφορετικά χέρια, από τα οποία τα 8 είναι με γάντια και τα 6 είναι χωρίς γάντια, 3 όπλα, ένα shotgun, ένα submachine gun, ένα pistol, 5 μαχαίρια, 2 στιλέτα, ένα κρυφό μαχαίρι και 2 λεπίδες για τα παπούτσια, ένα μολύβι για την αναπαράσταση της σκηνής. Ένα ζευγάρι χειροπέδες, 3 δεσμίδες με δολάρια, μία τράπουλα με κάρτες του Joker, μία display βάση και επιπλέον για το interrogation room έχουμε 3 φύλλα από σκληρό χαρτόνι με τρισδιάστατη φωτογραφία του δωματίου, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με αυτοκόλλητο, το τραπέζι, την λάμπα και την καρέκλα εμπνευσμένα από την χαρακτηριστική σκηνή της ταινίας. Let's wind the clocks back a year. These cops and lawyers wouldn't dare. Cross any of you. I mean, what happened? Did your balls drop off? You see, a guy like me, freak. A guy like me. Look, listen. I know why you choose to have your little group therapy sessions in broad daylight. I know why you're afraid to go out at night. The Batman. See, Batman has shown Gotham your true colors, unfortunately. Dent, he's just the beginning. And as for the television's so-called plan, Batman has no jurisdiction. He'll find him and make him squeal. I know the squealers when I see them. And what do you propose? It's simple. We kill the Batman. If it's so simple, why haven't you done it already? If you're good at something, never do it for free. How much you want? Half. Ο Τζόκερ έχει ύψος 31 εκατοστά και αποτελείται από 4 layers ρούχων. Την μοβ καμπαρντίνα, το γκρι σακάκι, το γιλέκο και το κυψελωτό που κάμισο με την γραβάτα. We'll be right back.
Όσον αφορά την άρθρωση, έχουμε 35 σημεία αρθρώσεων, πάντα όμως λαμβάνοντας υπόψη τον περιορισμό των ρούχων. Όπως είπα και πριν, στη διάθεσή μας έχουμε δύο διαφορετικά κεφάλια. Στο βασικό κεφάλι της φιγούρας καταγράφεται το sinister βλέμμα του Τζόκερ με τρομακτική λεπτομέρεια στο ρεαλισμό και τον φωτισμό. Ένας πάρα πολύ ωραίος μηχανισμός που έχει προσθέσει Hot Toys και σε αυτή τη φιγούρα είναι το PERS, Parallel Eyeball Rolling System, όπως λέγεται, το οποίο με τη βοήθεια ενός joystick στο πίσω μέρος του κεφαλιού σας επιτρέπει να μετακινήσετε τα μάτια του Joker σε οποιαδήποτε θέση εσείς επιθυμείτε. So I had a wife, beautiful, like you, who tells me I worry too much, who tells me I ought to smile more, who gambles and gets in deep with the sharks. Hey. One day they carve her face. Το δεύτερο και εναλλακτικό κεφάλι έρχεται σε μια πιο αποκουστική έκφραση, αυτή τη φορά καταγράφοντας το χαρακτηριστικό χαμογελαστό του ύφους. You know what? She can't stand the sight of me. She leaves. Now I see the funny side. Χωρίς να εμβαθύνω παραπάνω το review, θα πω πως είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος και έκπληκτος από τη δουλειά της Hot Toys και η φιγούρα μαζί με όλα τα υπόλοιπα αντικείμενα που την ολοκληρώνουν δίνουν μια καταπληκτική και ρεαλιστική εμφάνιση στο ράφι σας. Η τιμή της Hot Toys DX11 Joker 2.0 1/6 Scale Figure κυμαίνεται στα 400 ευρώ. Μιλάμε για μια αρκετά ακριβή φιγούρα, η οποία απευθύνεται περισσότερο σε συλλέκτες και όχι στο ευρύ κοινό. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι αν δεν είστε συλλέκτης δεν μπορείτε να την αγοράσετε. Την προτείνω σε όλους όσοι είναι μεγάλοι fans του Joker και ιδιαίτερα από την ταινία The Dark Knight και σε όλους όσους θέλουν να τιμήσουν κατά κάποιον τρόπο τον ηθοποιό που υποδίθηκε τον Joker στην ταινία και δυστυχώς απεβίωσε από τη ζωή, Heath Ledger. Αυτά είχα να σας πω λοιπόν, ήμουν ο Jim, αν σας άρεσε το βίντεο μπορείτε να πατήσετε ένα like, μπορείτε να κάνετε και ένα subscribe στο κανάλι μας για περισσότερο υλικό και μπορείτε να κάνετε και ένα like στη σελίδα μας στο Facebook και να μας υποστηρίξετε και εκεί. Αυτά από μένα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. I don't want to kill you. What would I do without you? Go back to ripping off mob dealers? No, no. No. No, you. You complete. You're garbage. Who kills for money? Don't talk like one of them. You're not. Even if you'd like to be. Gotham's white.